κάψη αδιέξοδο κατέληξε μια πρόσφατη συνάντηση της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ με τον Ούγγρο ομόλογό της Πίτερ Σιγιάρτο αναφορικά με το μπλοκάρισμα της βοήθειας προς την Ουκρανία αλλά και το ρόλο της Ουγγρικής Τράπεζας OTP. Όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικά site, η Γερμανία και η Ουγγαρία ήρθαν σε αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες για τη στάση της συγκεκριμένης τράπεζας στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Μπέρμποκ επέπληξε τον Σιγιάρτο επειδή αρνήθηκε να εγκρίνει πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο. Έκανε μάλιστα διάφορα σχόλια για την τράπεζα, κατηγορώντας την για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Από τη δική της πλευρά η Βουδαπέστη αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και χαρακτήρισε τις αναφορές ανακριβείς. Με πρόσφατες δηλώσεις του ο Σιγιάρτο είπε ότι η Βουδαπέστη σκοπεύει να αντιταχθεί στη χορήγηση 500 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης για τον οπλισμό της Ουκρανίας εφόσον η συγκεκριμένη τράπεζα εμφανίζεται στη λίστα των χορηγών πολέμου. Νωρίτερα η Ουκρανική Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη της Διαφθοράς ανέφερε ότι είχε συμπεριλάβει τον Ουγγρικό Τραπεζικό Όμιλο σε αυτή τη λίστα ισχυριζόμενη προνομιακό δανεισμό στο Ρωσικό στρατό.